Με πολλή όρεξη για δουλειά, όνειρα και φιλοδοξίες, τα αγωνιστικά τμήματα υποδομής ποδοσφαίρου της ΑΕΛ πραγματοποίησαν την πρώτη του συγκέντρωση. Μετά την άκρως πετυχημένη περσινή χρονιά, η οποία ανέδειξε αρκετά ταλέντα, οι υπεύθυνοι των τμήματων ευελπιστούν πως μέσα από σκληρή δουλειά τη φετινή χρονιά η παραγωγή ταλέντων θα είναι μεγαλύτερη. Μετά από μια χρονιά όπου πιστεύουμε ότι μπήκαν οι βάσεις και έγινε μέχρι ενός βαθμού η αναδιοργάνωση των τμήματων μας, σήμερα ξεκινάμε την δεύτερη χρονιά με την ίδια όρεξη και με μεγαλύτερη διάθεση για δουλειά και για ανάδειξη ταλέντων για τη μεγάλη μας ομάδα. Η περσινή χρονιά θα ήταν επιτυχημένη. Υπήρχαν τμήματα που πήγαν πάρα πολύ καλά και σύν της άλλης αυτό που όλοι επιζητούν υπήρχαν ταλέντα τα οποία αναδείχθηκαν και σίγουρα αν δουλευτούν και προσεχθούν μπορούν να αφήσουν εποχή στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό διαπιστώσαμε και εμείς. Είμαστε μια φουρνιά νέων ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τα δρόμενα του σωματείου. Δεν είχαμε ήδη αντίληψη για το επίπεδο των ταλέντων και της δουλειάς η οποία γίνεται. Μέσα από την συστηματική και πολύ εντατική δουλειά, την οποία επέβαλε η παρουσία και του αρχιπροπονητή μας, του κ. Βλαχούλη, πέρυσι, καταφέραμε και πετύχαμε ορισμένες διακρίσεις, οι οποίες φυσικά δεν ήταν αυτός ο σκοπός για το σωματείο μας, αλλά ήρθαν σαν αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε. Και φυσικά αναδείχθηκαν και κάποια ταλέντα, τα οποία αποδεικνύουν σε όλους μας και σε όσους είχαν αμφιβολίες γι' αυτό, ότι ποτέ δεν έπαψε η περιοχή μας να βγάζει ταλέντα, τα οποία αν προσεχθούν πραγματικά μπορούν να αφήσουν εποχή. Για σας είναι ένα στοίχημα αυτό που κάνετε, μιας και από ό,τι φαίνεται το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα στηριχθεί και πάλι στους Έλληνες παίκτες και κυρίως τα ταλέντα, είναι ένα στοίχημα να βγάλετε παίκτες, να προσδοθούν στη μεγάλη ομάδα και να αφήσουν το στοίχημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Φυσικά αυτό είναι το στοίχημά μας, αυτή είναι η βασική μας επιδίωξη και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα τμήματα υποδομής της ΑΕΛ. Δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο για να ασχοληθούμε παρά μόνο για να αναδείξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές από τη Λάρισα, από την περιοχή μας και από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι εν τέλει μέσα από τη σωστή ποδοσφαιρική δουλειά θα μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν στην μεγάλη ομάδα της Λάρισας και να κάνουν καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ακόμη και στην εθνική ομάδα. Για μας δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη επιβράβευση για την εργασία μας από αυτό το πράγμα. Για τους γονείς που θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους, από ποια ηλικία παίρνετε άτομα εσείς στις ομάδες? Φέτος οι εγγραφές ξεκινούν από παιδιά που είναι γεννημένα και το 2006. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να κάνουν κάποιες δοκιμαστικές προπονήσεις για να δουν αν μπορούν να προσαρμοστούν σε μια οργανωμένη προπόνηση ενός ποδοσφαιρικού σωματείου. Δεν είναι δηλαδή και προαπαιτούμενο να γίνει η εγγραφή πριν. Μπορούν να κάνουν κάποιες δοκιμαστικές προπονήσεις και κατόπιν να προβούν στην εγγραφή τους. Και τα αγωνιστικά τμήματα ξεκινούν από το 2000 και μεγαλύτερες ηλικίες. Τα οποία σήμερα έχουν και την πρώτη. Ήδη θα τους δείτε τώρα να περνάνε στο πλάνο πίσω μας τρέχοντας. Οι μικροί ποδοσφαιριστές έδειχναν να απολαμβάνουν την πρώτη τους προπόνηση υπό την εποπτεία του αρχιπροπόνητη της Ακαδημίας κ. Νίκου Πλαχούλη, τον οποίο στην κυριολεξία ο συνάδελφος Χρήστος Ευθυμίου έβγαλε από την προπόνηση για να μιλήσει στην κάμερα της TRT για τη νέα αγωνιστική χρονιά που ξεκίνησε. Θέλω να πω πως ομολογουμένως ήταν επιτυχημένη. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Αν και οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες. Τι εννοώ δύσκολες? Τα γηπεδικά. Είναι ένα ζήτημα που καίει και συνεχίζεται να καίει. Και φέτος πάλι ευτυχώς πήραμε το Αλκαζάρ σαν έδρα, να μην φύγει η ΑΕΛ από το Αλκαζάρ, να μείνει εκεί πέρα. Κάποια τμήματα θα κάνουν εδώ προπόνηση, κάποια τμήματα σε κάποια αλλαγή που θα μας δώσει ο Δήμος. Και θέλω να πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν τους δικούς μας χώρους. Και πιστεύω αυτή η διοίκηση που έχουμε τώρα και πέρυσι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Συνεργάζομαι και ψάχνουν να βρουν χώρους που θα εγκατεστεί η Ακαδημία της ΑΕΛ. Γιατί έχει πάρα πολλά παιδιά η πόλη μας. Αν θα δείτε εδώ, έχουμε και παιδιά από Τρίκαλα. Που σημαίνει ότι η ΑΕΛ ακόμη ζει και βασιλεύει. Και έχει όνομα. Και εκτός. Έτσι. Όσον αφορά τώρα τη δουλειά που γίνεται. Πέρυσι, πρώτη χρονιά, υπήρχαν σε τμήματα αρκετές επιτυχίες και υπήρχαν και αρκετά ταλέντα, τα οποία έδειξαν ότι μπορούν δουλεύοντας και με σωστή λογική και από τους γονείς πάνω απ' όλα, αλλά και τους ίδιους, να σταδιοδρομήσουν. Το κυριότερο και το πιο βασικό, εάν θα πετύχουμε, και το ξανατονίζω μια φορά ακόμη, να έχουμε δικούς μας χώρους, γιατί βασικά οι προπονητές είναι πάλι οι ίδιοι,
Η δουλειά που έγινε πέρυσι συνεχίζεται. Το βασικό είναι να έχουμε δικούς μας χώρους. Πέρα από τις επιτυχίες, έτσι, αυτό έρχεται με τη δουλειά. Εμάς μας ενδιαφέρει το να ετοιμάσουμε παίχτες που επιτέλους πρέπει η ΑΕΛ να σκύψει λίγο για να δει ότι στη Λάρισα υπάρχουν ταλέντα. Κάνουμε δουλειά επάνω στα παιδιά. Φέτος θα είναι πιο εξειδικευμένη δουλειά, γιατί δεν έχουμε και ξέρουμε τα παιδιά εκτός από τα καινούργια που ήρθαν και αυτά τα παρακολουθήσαμε και τα πήραμε. Εκτός από τα περσινά τα παιδιά που ξέρουμε τι χρειάζονται, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά πιο ειδικά πλέον για να ετοιμαστούν και να ολοκληρωθούν σαν ποδοσφαιριστές και να τους βλέπουμε αύριο μεθαύριο στις ομάδες της Άντερ και από εκεί και πέρα στην ΑΕΛ. Okay.